Τώρα, τι θα πω πρώτο σήμερα, που νιώθω μέσα στην καρδιά μου πολλές ομορφιές. Η πρώτη ομορφιά είναι που είστε πάλι και πάντα εδώ μαζί μας. Τι να πω. Κάποια στιγμή θα πει θα κουραστώ, δεν θα ξανάρθω, θα ησυχάσω. Γεμίζετε τις καρδιές μας, γεμίζετε τις ψυχές μας. Ευχαριστώ πολύ, πολύ όμως. Μου δίνετε κουράγιο να πάει άλλο τόσο όλο αυτό που γίνεται. Το δεύτερο που θέλω να πω σήμερα είναι ότι έχω ύψιστη χαρά και ύψιστη και τιμή μέσα μου που είναι ο διάκονος μαζί μου, εδώ μαζί μας. Γιατί είναι ο τρίτος διάκονος που έχουμε αυτή τη στιγμή από αυτούς που έδωσα εγώ την υπογραφή να γίνουν διάκονοι. Έτσι γίνεται στην Εκκλησία, κάποιος πνευματικός πρέπει να συμμαρτυρήσει ότι πρέπει να γίνει διάκονος. Ο πατήρ Νικόλαος ο πρώτος που κάναμε είναι ο διάκονος της Μητροπόλεως μας. Ο πατήρ Κωνσταντίνος είναι διάκονος στην Μητρόπολη και Εκκλησίου. Και ο πατήρ Χαράλαμπος είναι διάκονος στη Μητρόπολη Συσσανίων και Σαρτίστης και δέχτηκε, όχι δέχτηκε, παρακάλεσε τον Δεσπότη να τον στείλει στα τελευταία χωριά της Μητροπόλεως που τώρα δεν έχουν παπά και κάναν κάποτε που λειτουργία. Πέντε χωριά θα έχει. Μια μισή ώρα μακριά πάνω στο βουνό από τη Σάρτιστα. Και λέω μέσα μου, τι ευλογημένοι τέτοιοι παππούλιδες, πόση χαρά παίρνουν και πόση ευλογία από τον Θεό. Και το τρίτο σήμερα, έχουμε και τρίτο που είναι γεμάτο χαρά και ομορφιές, ο καινούργιος μας ψάλτης μαζί με τον Αντώνη, αλλά δεν υπάρχει περίπτωση να αφήσουμε τον Αντώνη να φύγει. Και ήρθε και ο Γιώργος, φίλος από τα παλιά, και αγαπημένος, που μόλις του είπε ο Αντώνης θέλεις να έρθεις μαζί μου εκεί στον Παπαχρίστιο και στη Σαρακίνα και στον Άγιο Παράδομο, πέταξε λέει τη σκούφια. Σε ευχαριστούμε Γιωρέντη. Και επειδή σήμερα το τραγουδήσατε ωραία, μας γεμίσατε χαρά και ομορφιά. Δεν μας ανήκει αυτή η τιμή που έχουμε από τους ψάλτες. Δεν μας ανήκει. Αλήθεια σας λέω. Τουλάχιστον το κομμάτι των ψαλτάδων το ξέρω λίγο κάπου, πάλευα και εγώ με αυτά. Δεν μας ανήκει, είναι παραπάνω από αυτό που αξίζουν. Δεν μας ανήκει. Γι' αυτό να κάνετε προσευχούλα, να τους έχει καλά ο Θεός. Αξίζει να έχει καλό ψάλτη λειτουργία. Εδώ δεν έχουμε καλούς, έχουμε υπερκαλούς. Και τους δυο που θέλουμε τώρα έχουμε το Χαράλαμπο, το Χάρη. Ο Χάρης με άλλα οικογενειακά θέματα δεν μπορεί να έρχεται κάθε Κυριακή. Και τώρα θα έχουμε τον Γιώργο. Αυτό το τέταρτο που ήθελα να πω και με τα δυο λόγια στο Ευαγγέλιο και να τελειώσουμε είναι ότι ξεκινάω από αυτή την εβδομάδα, όχι ότι είχα σταματήσει δηλαδή κάθε μέρα σχεδόν να το λογούσα, αλλά το ξεκινάμε έτσι επίσημα να ξέρετε κι εσείς και οι δικοί σας άνθρωποι. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο πρώτα ο Θεός θα είμαι για εξομολόγηση όλη την ημέρα. Από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα. Και την Κυριακή και κάθε Κυριακή και όποτε έχει λειτουργία μετά θα είμαι εδώ, όποιος θέλει να έρθει και για λειτουργία και μετά να με δει. Οι Κυριακές όμως είναι λίγο πιο δύσκολες γιατί είστε πολλοί και όλοι θέλετε να φύγετε και είναι δίκαιο και σωστό. Γι' αυτό όσοι θέλετε πολύ κουβέντα με τον Παπαχρίστο να έρχεστε την Παρασκευή και το Σάββατο. Και θα προσπαθήσω το έκτο και τελειώνω. Θα
προσπαθήσω να ξανααναστήσουμε τους παρακλητικούς κανόνες την Παρασκευή το απόγευμα. Θέλω να κάνουμε την παράκληση όσοι νομίζουν ότι είτε θα έρθουν οι ίδιοι είτε θα μας δώσουν ονόματα να διαβάσουμε. Θα κανονίσω να βρούμε τη δυνατότητα να το κάνουμε κάθε Παρασκευή, μία ώρα, και να συνεχίσουμε μετά την εξομολόγηση. Αυτά. Και βέβαια να σας ευχαριστήσω και για τις προσευχές σας αυτές τις μέρες που και εγώ ανέφερα το δικό μου μικρό Γολγοθά, αλλά μέσα στην ψυχή μου ήταν άλλη φορά που είχα τα μνημόσυνα όλο το δικό μου και της αδερφής μου και του γαμπρού μου που πήγα και του βασιλάκη που είναι δικό μου παιδί και την ύφη μας χτες και τον Παρπαστάβρο προχθές που κλέψαμε. Έτσι είναι, δεν διαλέγουμε ούτε τις μέρες, ούτε τις ώρες, ούτε το πώς θα είναι η καρδιά μας. Και εμείς οι ιερείς πονάμε. Και έρχονται στιγμές που ο πόνος γίνεται, μαζεύεται πολύ. Γι' αυτό σας ευχαριστώ για τις προσευχές σας. Τώρα ήθελα να πω λίγο για το Ευαγγέλιο. Εμένα αυτά τα Ευαγγέλια που έχουν γραμμένα από το στόμα του Χριστού και από τη ζωή του και από αυτά που έκανε και αυτά που είπε, μου γεμίζουν τη δικιά μου καρδιά και ψυχή από αισιοδοξία, από χαρά και από ελπίδα. Βλέπετε τι λέει σήμερα, βγήκε λέει ο Γιώργος, τι ωραία εικόνα για εμάς που είμαστε στα χωριά, βγήκε ο Γιώργος να σπείρει. Εξήλθε λέει ο Σπύρον του σπήρε των σπόρων αυτού. Το βάζει και ωραίες λέξεις. Και όπως έριξε τον καρπό, άλλος καρπός λέει έπεσε αστήμενος στον δρόμο, άλλος έπεσε πάνω στην πέτρα και δεν βγήκε τίποτα. Και ο άλλος λέει έπεσε εκεί που βγήκαν και ζυζάνια πολλά και συμφύησε λέει άκαρδη, βγήκαν και ήταν κάποια μαζί, απέκνιξαν αυτόν, τον έπνιξαν, δεν έβγαλε τίποτα. Και ο άλλος λέει ο καρπός, μωρά αυτός ο άλλος ο καρπός, έπεσε επί την γη την αχαρή. Τι σημαίνει, αυτή που είναι καλό χωράφι. Και έβγαλε, λέει, καρπό εκατοντα πλασίωνα, 100 φορές παραπάνω. Τόσο πολύ κάρπησε. Και σκεφτόμουν από χθες που διάβασα την περικοπή αυτή, λέω, τι σημαίνει να πέσει στις πέτρες και στο δρόμο και να έρθουν τα πουλιά να τα φάνε και να μην φυτρώσει και τίποτα. Διατομή έχει νικμάδα, γιατί εκεί δεν έχει ούτε νερό, ούτε ζωή το χώμα να δώσει. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ακούμε τα λόγια του Θεού και η καρδιά μας είναι τόσο σκληρή που δεν αφήνει να φυτρώσει τίποτα. Ή έρχονται οι μέρημνες, έρχονται τα προβλήματα, έρχεται τούτο, έρχεται εκείνο, και χανόμαστε. Χάνεται μέσα μας ο Χριστός. Τέλος. Και ο άλλος λέει, δίνει την καρδιά του έτοιμη, με όρεξη, με κέφι, με καλή διάθεση, με αγάπη, με ταπείνωση, τη δίνει στον Χριστό, φυτρώνει 100 φορές παραπάνω. Και έψαχνα να βρω μες στη γραφή, ποιος είναι ο καρπός αυτός που θα βγάλει, τι καρπό βγάζει ο καθένας όταν ακούει το Λόγο του Θεού και έρχεται μέσα. Το λέει ξεκάθαρα ο Απόστολος Παύλος. Και είναι απλά πράγματα, δεν είναι μωρέ δύσκολα. Δεν είναι πολύ δύσκολα μαθηματικά. Απλή, απλούστατη ιστορία είναι ο Χριστός. Ο καρπός, λέει,
του ενημείν Αγίου Πνεύματος, ότι έχετε φυτρώσει μέσα σας κάτι. Ο καρπός ποιος είναι? Αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, πίστης, πραότης, εγκράτεια. Οι τρεις είναι για μας. Η πίστη, η εγκράτεια, τα άλλα όμως είναι και σε σχέση με τους άλλους ανθρώπους. Η αγάπη, η χαρά, η ειρήνη μέσα μας. Από ο άνθρωπος που του νοιάζεται συνέχεια εναντίον όλων, πού να βρει, πού να βρει τόπο να μπει ο Χριστός? Αν όμως έχει αγαπή τη διάθεσή του απέναντι σε όλους και τα έχει βρει με τον εαυτό του. Το λέω και θα το λέω αυτές τις μέρες γιατί μου άρεσε που το διάβασα. Δεν μας φταίνε οι άλλοι. Δεν μας φταίει κανένας. Ο εαυτός μας φταίει γιατί δεν τα έχουμε βρει μαζί του. Δεν τα έχουμε βρει μαζί του. Και επειδή δεν τα έχουμε βρει μαζί του, προσπαθεί να βρει τα φταίγματα στους άλλους, στην κυρά Σοφία λέω εγώ. Και δώσ' του φταίει η κυρά Σοφία. Δώσ' του φταίει η κυρά Σοφία. Εδώ η κυρά Σοφία η Καβέλη, ο Κώστας ή ο Χρήστος. Όχι, ο Χρήστος φταίει, ο Χρήστος δεν φταίει. Τι μας φταίει, ή φταίει λίγο, αλλά επειδή μας, εμάς μέσα μας φουρτουνιάζει πολύ, του τα ρίχνουμε όλα ή της τα ρίχνουμε όλα. Και πού να βγει μετά χαρά και πού να βγει ειρήνη, ειρήνη μου. Εμείς ετοιμόμαστε πάντα. Δεν ξεχάσαμε. Τη σχολίασα γιατί είναι από τα άτομα που ερχόταν από τα πρώτα στον τρίλο. Και πόση χαρά κάνω και κάνω κάθε φορά που βλέπω κάποιον από τα παλιά. Γι' αυτό λοιπόν σας παρακαλώ να δουλέψουμε λίγο με τον εαυτό μας και να τα βρούμε. Να τα βρούμε πρώτα εγώ που σας τα λέω. Αν τα βρούμε, ξεκινάει μέσα μας παράδεισος. Θα τα βρούμε και με τους άλλους. Θα τα βρούμε με όλους. Θα τα βρούμε μετά ή μαζί ή πρώτα και με το Θεό. Αρκεί να κάνουμε τα βήματα και να του πούμε «Θεέ μου, η καρδούλα σου, η καρδούλα μου, δικιά σου, πάρ' να και κάνε την ό,τι θέλεις». Ο άνθρωπος δεν μου λέτε, όταν ερωτεύεται αυτό δεν κάνει, παραδίνει την καρδιά του στην αγάπη του. Έτσι θέλει και ο Θεός και θα μας την στείλει πίσω. Θα μας τη δώσει ή μάλλον θα μας τη γεμίσει απέραντες ομορφιές. Γιατί είναι η χάρη του πανέμορφη. Δεν έχει τίποτα που να μας μαυρίζει την καρδιά ο Χριστός. Μην τον βλέπετε τον Χριστό ούτε εισαγγελέα, ούτε χωροφύλακα, ούτε τιμωρό. Αγάπη σας και αγάπη μας να τον βλέπουμε τον Θεό. Τι σημαίνει η λέξη λατρεία? Λατρεύω τον Θεό. Του παραδίνω τα πάντα. Τα πάντα όμως. Τα πάντα. Και τότε αυτός μας γεμίζει τα πάντα. Τότε και μόνο τότε καρποφορεί η καρδιά μας. Όταν η αγάπη μας προς το Θεό και η αγάπη μας προς το συνάνθρωπο γίνει πραγματική αγάπη.
χωρίς τον δικό μας εγωισμό. Αν αφήσουμε το εγώ μας απ' έξω, τότε ανθίζουν όλα μέσα μας. Όλα ανθίζουν μέσα μας. Και δεν υπάρχει τίποτα όμως που μπορεί να είναι μαύρο. Μα ρε παπά μου τώρα, και όταν θα έρθουν οι δυσκολίες, για ρωτήστε λίγο όλους τους Αγίους, όλους, όχι αυτούς μόνο που έχουμε εδώ, τις μυριάδες, τις πολλές μυριάδες των Αγίων, παλαιών και νέων, νομίζετε ότι αυτοί δεν πέρασαν δύσκολα? Ποια ήταν, έβλεπα το γέροντά μου να φεύγει από τη ζωή, το τελευταίο βράδυ που πήγα να τον δω, τι εικόνα ήταν κι αυτή. Μέσα στο λίγο το φως έβλεπα να λάμπει ολόκληρος, να λαχταρούν τα μάτια του που φεύγουνε. Λες, εγώ νομίζω ότι το βλέπε. Έβλεπε τα φώτα του ουρανού, έβλεπε τη χαρά του παραδείσου, έβλεπε τις άκτιστες ενέργειες του Θεού. Δεν γίνεται εκείνα τα μάτια να λάμπουν τόσο, ενώ χάνονταν από την αρρώστια του και πρωί-πρωί έφυγε. Λαχτάρα έβλεπα στο πρόσωπό του, Μητροπολίτης Γεωργάκης Σεβαστιανός, εκεί γνωριστήκα. Γι' αυτό σ' αγάπησα, πολύ σ' άκουσα, πέταξα και εγώ τη σκούφια από την αρτίζω. Έτσι είναι οι Άγιοι, ούτε το θάνατο δεν το φοβήθηκαν. Γιατί μέσα τους είχαν γευτεί τόσο πολύ χαρά από το Θεό, που ξέρανε ότι εκεί που θα πάνε θα είναι ασύγκριτα περισσότεροι η χαρά. Ένταλ και στην πόνο, ου λύπη, ου στεναχμός, αλλά ζωή ατελεύτητη, ατελείωτη. Η τρυφή, λέει, του παραδείσου, πόσες όμορφες λέξεις έβαλε η Εκκλησία μας. Τι σημαίνει τρυφή? Εκεί που ο άνθρωπος τρώει, γεύεται, νιώθει, αισθάνεται και είναι απόλαυση. Αυτά λοιπόν, συγχωρέστε με, είχα να σας πω σήμερα. Όχι εγώ, το Ευαγγέλιο, ωστό, η γραφή μας. Αν του τα δω, τα νιώσουμε έστω και λίγο, τότε θα φυτρώσει ο καρπός μέσα μας, το Άγιο Πνεύμα, και θα νιώθουμε το παράδεισο. Από τα εδώ. Και αν τα νιώσουμε από τα εδώ, δεν θα κρατιόμαστε για να φύγουμε εκεί. Αν δεν τα νιώσουμε, θα κρατιόμαστε εδώ, μη κάνει και φύγουμε, γιατί θα έχουμε φόβο στην καρδιά. Ενώ η αγάπη έξω βγάζει το φόβο, λέει ο Χριστός. Να τελειώσουμε μία λέξη για τον ναό μας. Προσπαθούμε, το βλέπετε όσοι έρχεστε από μακριά, να φτιάξουμε τους ναούς μας πανέμορφους. Προσπαθούμε. Και έχω και σε αυτό τον ναό και στον άλλο επιτρόπους υπέροχους. Χωριά και τα δύο μοναδικά, με λατρεία για τον ναό τους. Προχωράμε. Όποιος θέλει στην πορεία κάτι να βοηθήσει, είμαστε εδώ.
Θέλω να προλάβω να τελειώσουμε οι εικόνες όλες. Έξω βάζουμε τώρα τις Παναγίες. Θέλω λίγο να ρίξετε μια ματιά θέματας. Και μία από τις Παναγίες είναι η πάντων χαρά. Η χαρά για όλους. Η παντάνασα, η γιάντρισα, η δηματάρισα, η γερόντισα. Θαυματουργές εικόνες μέσα στους αιώνες. Τις αντιγράφει τόσο ωραία ο Αγιογράφος μας που υποκλίνω η ελευθερώνει απέναντι που ό,τι βλέπω και ελευθερώνεται η καρδιά μου. Όποιος θέλει να βοηθήσει στην παπαδιά που μου κάνετε τόσες υποβδή το έργο αυτό και να είμαστε καλά όλοι. Θα το πω γιατί το νιώθω. Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμο δόξα.